Ένα χάος. Ένα χάος. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στην περιοχή. Ο μπάλος χτύπησε αλίπητα την Κέρκυρα και τη Ριθάκη. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά του. Δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε διάφορες περιοχές στην Κέρκυρα. Πυροσβεστικοί και τοπικές αρχές με μηχανήματα έργου δεν προλάβαιναν να σπέβδουν για βοήθεια. Ένα ανηλικό αγόρι σώθηκε την τελευταία στιγμή. Μόλις πήραμε κλίση ότι κινδυνεύει το παιδάκι, άμεσα πήγαμε με το μηχάνημα. Δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τελείως το συμβάν εκεί στο παιδί με τον Κρέτερ, μέσα στο σπίτι. Μιλάμε ότι το κεφάλι του και ο λαιμός του και το χέρι του μας κουνούσε. Δηλαδή προλάβαμε στο παρά ένα δευτερόλεπτο. Εικόνες βιβλικής καταστροφής. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια που έπνιξαν σπίτια και καταστήματα. Γέφυρες κατέρευσαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν σαν να ήταν καριδότσουπλα. Είναι πραγματικά για μας μια βιβλική καταστροφή, όπως το λέω, βιβλική καταστροφή. Απεγκλωβίσαμε κόσμο με βάρκες, απεγκλωβίσαμε κόσμο με ένα μηχάνημα του Δήμου που λέγεται Greater, που αυτό έκανε όλη τη δουλειά. Η στάθμη του νερού ανέβηκε τόσο ψηλά που υπήρχε κίνδυνος να παρασύρει ακόμη και το Greater, με το οποίο ο Δήμος διέσωσε τους εγκλωβισμένους. Στη μέση του ποταμού η αντίστροφη ροή ανέβαινε στο ένα μέτρο. Για να καταλάβετε την ορμή, όλο ξενοδοχείο, δρόμος, όλα ένα ποτάμι. Αυτό που ζήσαμε χθες δεν περιγράφεται. Όταν πάμε το σχάρι έβλεπες πολίτες να είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, όταν παιδιά δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν, όταν έβλεπες απεγνωσμένους πολίτες να βλέπουν το βίο τους να καταστρέφεται. Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Η πυροσβεστική της Κέρκυρας μέσα σε λίγες ώρες δέχθηκε σχεδόν 500 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Άνδρες της ΕΜΑΚ και της πολιτικής προστασίας διέσωσαν συνολικά 69 άτομα, ενώ στην περιοχή έσπευσε και ένα σούπερ πούμα. Οι 40 στη νότια Κέρκυρα, οι 30 στη μέση Κέρκυρα, καταστράφηκαν υποδομές, έπεσαν δρόμοι. Έλα καλό, έλα. Συγκινητική είναι η διάσωση ενός αλόγου. Η κακοκαιρία διέλυσε και την Ιθάκη. Αν δεν κάναμε την κίνηση χθες να σπάσουμε τα μουράγια στην παραλία, θα θρυνούσαμε θύματα. Δείξαμε όλο το βάρος να καταφέρουμε να φύγει το νερό μέσα από την πόλη. Μιλάμε για απίστευτο νερό. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, οι καταστροφές που έχουν προκληθεί είναι μεγαλύτερες ακόμη και από εκείνες του Ιαννού.